Αλέξανδρος Ερδρίβας, στρατηγικός αναλυτής, διεθνολόγος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη, σας και στους ακροατές μας. Ένα καλό βασικό ερώτημα είναι το πώς θα διαχειριστεί η αμερικανική πολιτική τα δεδομένα στην περιοχή μετά την επανάκαμψη Νετανιάχου, αν και νομίζω ότι η πολιτική τους είναι ευρύτερη, δεν έχει να κάνει τόσο με τα πρόσωπα στο Ισραήλ, παρά τις δύσκολες σχέσεις που μπορεί να έχει ο Νετανιάχου με τους δημοκρατικούς. Ούτως ή άλλως η πολιτική στην περιοχή, στη συμφωνία στο Αβράμ, είχαν ξεκινήσει επί Πομπέο. Είδα μάλιστα χθες ένα tweet του Πομπέο, το οποίο έχει σημασία, το οποίο λέει: Καλώς ήρθες πίσω, Νετανιάχου. Δεν είναι χωρίς θέμα. Έτσι, το να τουιτάρει ο Πομπέο «Καλώς ήρθες πίσω» στον Νετανιάχου στο Twitter, κάτι σημαίνει. Σαφώς σημαίνει πολλά, κύριε Καλαρίτη, γιατί ήταν συναρχιτέκτονες των συμφωνιών του Αβραάμ. Βέβαια. Είναι δεδομένο. Κοιτάξτε, έχω πει πολλές φορές, ειδικά για την Αμερική. Η Αμερική δεν είναι μία, είναι πολλές. Mm-hmm. Είναι αναλόγως ποια πλευρά της Αμερικής, ποια γραφεία εξυπηρετούν τα συμφέροντά σου και ποια γραφεία αντίστοιχα έχουν άλλες ιδέες. Οπότε κάποια Αμερική πολύ χάρηκε με αυτό που έγινε με την επιστροφή του Νετανιάχου, κάποια άλλη δεν χάρηκε. Για παράδειγμα, τα πρόσωπα παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο όταν έχουν ξεκάθαρο σχέδιο. Όταν έχει ένα ηγέτης ξεκάθαρο σχέδιο στην εξωτερική πολιτική και δεν θα είναι ο άνθρωπος που θα περάσει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα λέω, ο κύριος Άμος Χοχστάιν θα περάσει, θα κάνει ένα τρίπ στην περιοχή και θα αρχίσει και θα πει εμείς κάνουμε αυτή τη συμφωνία. Υπάρχουν λοιπόν ηγέτες που θα πούνε ότι πολύ ωραία περάστε εδώ να συζητήσουμε, αλλά αν δεν τους αρέσει η πρόταση, βλέπε για παράδειγμα συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου, θα την επαναδιαπραγματευτούνε. Ειδικά όταν αυτοί οι ηγέτες έχουν επανέλθει στην εξουσία, να θυμίσω ότι ο Νετανιάχου πέρσι τέτοια εποχή έλεγε εγώ θα επιστρέψω και θα επιστρέψω δημήτερος. Mm-hmm. Όταν αυτόν τον άνθρωπο την ώρα που τον λένε διαφθαρμένο γυρνάει και λέει ότι εγώ σε ένα χρόνο θα επιστρέψω και επιστρέφει, πώς καταλαβαίνετε, μετά είναι ακλόνητος. Οπότε αναγκαστικά οι Αμερικανοί, όπως και άλλες δυνάμεις, έτσι, που έχουν άλλα συμφέροντα, οι Τούρκοι για παράδειγμα, έτσι, θα αναγκαστούν να διαπραγματευτούν με αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Δεν έχει, όταν άλλος επανέρχεται δρυμύτερο στην περιοχή, έχει το λαό μαζί του. Που σημαίνει ότι θα πάει να διαπραγματευτεί για τη χώρα του. Οπότε αυτή είναι μια καλή εξέλιξη γενικότερα. Mm-hmm. Και οι άλλοι, όπως είπατε, η Αίγυπτος μας έχει πείσει ότι είναι σοβαρό κράτος. Βλέπει ότι με την Τουρκία αυτός ο ψευτοδιάλογος ή αυτό το τσιτάτο που λέγεται και στην Ελλάδα αλλά και έξω, και είναι αυτό το λεγόμενο σε εισαγωγικά κλείνει μέτωπα η Τουρκία. Ποιο μέτωπο έχει κλείσει η Τουρκία? Κάποιος μπορεί να μου το σταχυολογήσει. Mm-hmm. Για να κλείσεις μέτωπο, αν είσαι Σαουδική Αραβία, αν είσαι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αν είσαι Αίγυπτος, αν είσαι Ισραήλ, για να κλείσεις μέτωπο με την Τουρκία, ένα πράγμα χρειάζεσαι. Να δεις ότι η Τουρκία ακυρώνει την Οθωμανική της πολιτική. Την ακύρωσε ποτέ η Τουρκία την Οθωμανική της πολιτική? Προς καμία κατεύθυνση. Επομένως, πιο κλείσιμο μέτωπο. Αυτό το. Γιατί δεν το λέω για εσάς, υπάρχουν. Ναι. Άλλοι λένε κλείνει μέτωπα. Ποιο μέτωπο έχει κλείσει η Τουρκία? Το ότι την αγοράζει όλοι επειδή έχει αυτά τα θέματα οικονομικά και τις παίρνουν κομμάτι και στέλνουν επενδύσεις οι οποίες σήμερα είναι πάμφτινες, είναι άλλο κομμάτι. Αλλά σε επίπεδο πολιτικής, λαθασμένα για μένα βέβαια, αλλά εδώ έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει εναλλακτική. Όλοι περιμένουν τις τουρκικές εκλογές. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Καλά, δεν πρόκειται κανείς να αλλάξει κάτι. Εννοώ και να μην επανεκλεγεί ο Ερντογάν, η πολιτική της Τουρκίας μπορεί σε επίπεδο διαχείρισης οι όποιοι επόμενοι σε σχέση με τη Δύση να έχουν μια καλύτερη διαχείριση. Η ουσία της ατζέντα της παραμένει. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν πρόκειται να μαζέψει κανείς αυτή την πολιτική. Αυτή είναι η πολιτική, είναι πύχης πλέον που έχει τεθεί. Ουδής μπορεί να φύγει από το πλαίσιο. Πολύ σωστά το λέτε. Δεν πρόκειται να αλλάξει και το ξέρουν ακόμα και οι Αμερικανοί. Μπορεί να μην τους αρέσει. Έχουμε ξαναπεί. Και καμιά φορά, επειδή κάποτε η Ελλάδα ήταν η μεγάλη δύναμη, πρέπει να μπορούμε να μπαίνουμε στα παπούτσια τέτοιων δυνάμεων. Καμία μεγάλη δύναμη δεν θα ήθελε να χάνει χώρες κρίσιμες. Γι' αυτό και εξαντλεί όλες τις πιθανότητες. Ναι. Παρόλα αυτά, έχουμε δει, το είχαμε πει και τις προάλλες με ένα παράδειγμα έτσι με το Ιράν που είναι και επίκαιρο, mm-hmm. ότι στο τέλος δεν εξαρτάται μόνο από σένα αν θέλεις να κρατήσεις, για παράδειγμα, το Ιράν στη Δύση, την Τουρκία στη Δύση, τη Ρωσία στη Δύση. Δεν εξαρτάται μόνο από σένα. Έτσι, το ταγκό θέλει δύο. Ναι. Λοιπόν, η Τουρκία δείχνει με ό,τι κάνει ότι η μόνη της κόλλα με τη Δύση αυτή τη στιγμή είναι το ΝΑΤΟ.
Και ο λόγος που δεν θέλουν την Τουρκία στο ΝΑΤΟ πλέον, ενώ ότι έχουν αρχίσει και το συζητάνε όλο αυτό το ζήτημα, είναι αυτό, ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί το νατοϊκό καπέλο για να βλάπτει την ίδια τη συμμαχία. Και αν έχει φτάσει μέχρι και ο κύριος Στόλτεμπεργκ να το καταλαβαίνει, οπότε καταλαβαίνετε, τώρα μιλάμε για κοσμοστορικό γεγονός. Τρομερό, ναι, τρομερό, ναι. Αν ο κύριος Στόλτεμπεργκ έχει αρχίσει και δυσανασχετεί, φανταστείτε για τι πράγμα μιλάμε. Γιατί τώρα έχει βάλει η Τουρκία μπροστά να φτιάξει μια βάση πακέτο με το πυρηνικό σταθμό, ναι. Η οποία ουσιαστικά τι κάνει, θέλει να ελέγχει ταυτόχρονα την Κύπρο και τη Συρία. Αυτό για τους Αμερικανούς είναι καρφί στο μάτι, πώς θα το κάνουμε. Μιλάμε τώρα για στρατιωτικό, μιλάμε για στρατιωτικό. Μας τα έλεγε ο Δημήτρης ο Αγάδης, ότι στρατιωτικό ρωσικό ραντάρ σε ανατολική επικράτεια και δει σε απόσταση 170 χιλιόμετρων από το Ινστιρλίκ και περίπου 450 σε ευθεία γραμμή από το νατοϊκό ραντάρ του Σοκιουρετσίκ. Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί. Κοιτάξτε, τη γνώμη μου σας την έχω πει με βάση το τι έχουμε δει γενικά στην αμερικανική εξωτερική πολιτική τον τελευταίο αιώνα, mm-hmm. να παίρνουμε δηλαδή δεδομένα. Οι Αμερικανοί έχουν ένα τρόπο που μέσα σε μέρες κάνουν πράγματα που δεν έχουν κάνει σε χρόνια. Έτσι θα το συνόψιζα. Και επειδή δεν έχουν στρατηγική για την Τουρκία εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή από το αποτυχημένο πραξικόπημα και μετά, όταν η Τουρκία τους γύρισε την πλάτη και κυνήγαγε φαντάσματα ο Ερντογάν ότι του κάνανε πραξικόπημα, οι Αμερικανοί έχουν μία άποψη για την Τουρκία ότι κάποια στιγμή θα φύγει ο Ερντογάν. Αυτό δεν λέγεται στρατηγική, yeah. Το λέγεται όριμος οίκο, περιμένουμε. Βλέποντας και κάνοντας. Αυτό όμως που έχουν κάνει σε 5 χρόνια, το οποίο κάποιος μπορεί απλά να το δει μόνο αν ενσκύψει, είναι ότι έχουν αρχίσει και τι κοντένουνε. Ένα από αυτά είναι η Αλεξανδρούπολη, το άλλο είναι η Κύπρος και δεν αφορά μόνο τον Ελληνισμό. Αναβαθμίζουν τη Ρουμανία για παράδειγμα, αναβαθμίζουν τη Βουλγαρία, αναβαθμίζουν την Ιορδανία, μιλάνε με την Αίγυπτο ακόμα περισσότερο. Θέλω να πω, έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν ότι αυτό που συζητούσαμε πριν, η Τουρκία δεν θα αλλάξει ατζέντα, διότι τα πληθυσμιακά της δεδομένα για τα επόμενα 20-30 χρόνια, αλλά και τα πληθυσμιακά δεδομένα των Κούρδων, πρέπει να κοιτάμε δηλαδή και ειδικές κατηγορίες, την υποχρεώνουν να γίνεται πιο αυταρχική. Άρα, για να έχει τα συμφέροντα ασφάλειας με το μέρος της η Τουρκία, θα χρειαστεί να κάνει και ανίερες συμμαχίες. Θέλω να πω, είναι domino effect αυτά. Και ξέρουν πολύ καλά λοιπόν οι Αμερικανοί ότι τα πράγματα με την Τουρκία έχουν αλλάξει. Δεν είναι όπως ήταν ο ψυχρός πόλεμος. Και ξέρουν ότι η Τουρκία δεν θα πάψει να εργαλειοποιεί σχέσεις με αδελφούς μουσουλμάνους, με Χαμάς, με τον κάθε ταραξία του πλανήτη. Έτσι ξαφνικά. Σχετίζεται αυτό με τις αναταραχές στο Ιράν, δηλαδή μια ενδεχόμενη προσπάθεια επαναφοράς του Ιράν μέσω ανατροπής του καθεστώτος των μουλάδων, τώρα ολόκληρο ή όχι δεν θα δείξει, μια προσπάθεια επαναφοράς του Ιράν στο δυτικό σύστημα να σχετίζεται με το κόντιμα της Τουρκίας. Αυτό είναι το αυτό που θα ήθελαν οι Αμερικανοί σίγουρα, κύριε Καλαρίτη, είναι όλες αυτές οι λεγόμενες μεσαίες δυνάμεις, λέγε με Ιράν, λέγε με Τουρκία ή και κάποιες μεγάλες δυνάμεις, όχι super powers, είναι άλλη ναι. κλάση, δηλαδή είναι super powers που είναι Αμερική, Κίνα και υπάρχουν και great powers, ας πούμε, όπως είναι η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία, τέτοιες. Είναι να τις κοντίνουν κάποιες, γιατί πολύ απλά οι Αμερικανοί για να αντιμετωπίσουν την Κίνα δεν μπορούν να έχουν χώρες οι οποίες ανατρέπουν τα σχέδιά τους. Και οι οποίοι λειτουργούν ως μπροστινή της Κίνας, όπως η Γερμανία και η Τουρκία, ας πούμε. Ακριβώς. Δείτε τώρα δύο περιστατικά θα σας πω για να επιβεβαιώσω τα όσα λέτε. Βγάλανε τώρα οι Αμερικανοί. Είναι καμιά φορά εμείς οι Ευρωπαίοι θέλουμε και τα παθαίνουμε, και το λέω τώρα χρησιμοποιώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Γερμανοί τι κάνανε τελικά. Την ανοησία να την πούμε. Πήγανε και κάνανε μια συμφωνία τώρα με τους Κινέζους για το λιμάνι του Αμβού. Και βγήκαν οι Αμερικανοί και τους είπανε μην το ολοκληρώσετε, μην το κάνετε, γιατί πάει ο Σόλτ στην Κίνα. Εγώ δυσκολεύομαι να μην βλέπω, κύριε Καλαρίτη, πλέον ένα δεύτερο decoupling στην Ευρώπη, πολύ πιο ζώρικο με την Κίνα αυτή τη στιγμή μετά από τη Ρωσία.
το ενεργειακό decoupling. Να τους βγάλουν και δεύτερη μπρίζα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί θα πει κάποιος, γι' αυτό λέω, δεν πρέπει να κοιτάμε ηθικά τις διακρατικές σχέσεις. Πρέπει να τις κοιτάμε βάσει το συμφέρον και τις ικανότητες. Ναι. Μπορούν να το κάνουν. Γιατί βγήκαν οι Κινέζοι, απαντήσαν δεν έχετε το δικαίωμα να μπλέκεστε. Μα οι ίδιοι οι Κινέζοι ξέρουν πολύ καλά τι λέω. Ναι. Δεν είναι θέμα ποιος έχει το δικαίωμα, είναι ποιος έχει την ικανότητα. Οι διεθνείς σχέσεις έχουν παρονομαστεί την ικανότητα. Με το Ιράν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Σαφώς θα θέλαν οι Αμερικανοί να πάμε σε ένα καθεστώς πριν το 78, πριν το 1978. Σαφώς θα το θέλανε. Και αν δείτε πού γίνονται οι περισσότερες εξεγέρσεις, είναι στο Ιρανικό Κουρδιστάν. Αυτό την Τουρκία, για παράδειγμα, για να σας τα συνδέσω, είναι ο εφιάλτης της. Γι' αυτό και τώρα πηγαίνει και χρησιμοποιεί τους Ρώσους. Άμα το σκεφτείτε από την πλευρά της Τουρκίας, αυτό είναι απερπισία. Να είναι κοντά δηλαδή στη Συρία, να είναι κοντά στα κατεχόμενα και να χρησιμοποιεί σαν αμυντικό βατήρα ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Τι σημαίνει? Ότι φοβάται ότι επίκειται το μοιραίο. Δυσκολεύομαι να δω την Τουρκία να μην αποκτά παρόμοια προβλήματα με αυτά που έχει σήμερα το Ιράν. Είναι ο κόσμος έτσι, γιατί για να διπολοποιηθεί ο κόσμος, γιατί κάποια στιγμή ο κόσμος θα διπολοποιηθεί. Αυτή είναι η εξέλιξη των συστημάτων. Από τους πολλούς πόλους είναι σαν το στίβο. Μένουν πίσω κάποιοι, μέχρι να βγει, να φανούν αυτοί που πάνε για τα μετάλλια. Mm-hmm. Έτσι, θα πάνε από το πολυπολικό σύστημα σε ένα ολιγοπόλιο και από εκεί μετά θα πάμε σε ένα δίπολο. Νέο διπολισμό. Οπότε όσο γίνεται αυτή η βίαιη διπολοποίηση, αυτά τα κράτη θα έχουν την τύχη της Γερμανίας, της Αγγλίας ακόμα. Mm-hmm. Να σας πω κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση για να καταλάβετε πώς πάει όλος αυτός ο χάρτης. Βγήκαν οι Βρετανοί πάλι να πούνε για αυτό το αφήγημα, γιατί για αφήγημα είναι για μένα, αυτή είναι η γνώμη δική μου. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν άλλη άποψη, αυτό το Global Britain. Mm-hmm. Λοιπόν, και στείλανε δύο καράβια στα στενά προς την νότια Συνική θάλασσα και βγήκε ο Lloyd Austin και τους είπε ευχαριστούμε, λέει, είναι πολύ καλό που η Βρετανία, λέει, είναι μαζί μας σε όλο αυτό, αλλά η Βρετανία, λέει, είναι για την Ευρώπη, όχι για την Ασία. Γιατί τέτοιο άδειασμα τους Αμερικανούς? Γιατί οι αμερικανικές ανησυχίες, σκεφτείτε λίγο το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πότε μπήκε η Αμερική στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα σας δώσω την απάντηση. Όταν αδυνατούσε η Αγγλία. Όταν κινδύνευε η Αγγλία και επιτηθόταν η Ιαπωνία. Άμα δείτε το χάρτη την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτά τα δύο νησιά είναι που κρατάνε την άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών στον ωκεανό. Και τώρα οι Αμερικανοί για να πάνε να δώσουν ρόλους, ξέρετε, αν είσαι global leader πρέπει να δίνεις ρόλους, δεν είναι απλά είμαι εγώ δυνατός και οι υπόλοιποι είσαστε υπόμοι. Λοιπόν, έχει πει στην Ινδία, έχει κάτι τάξει η Αμερική για να έχει ευμενή ουδετερότητα η Ινδία προς τα σχέδιά της, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να πείσεις τον Ινδό σήμερα να του ξαναφέρεις τον απεικιοκράτη στα μάτια του. Άρα μαζεύουν τους Άγγλους και τους επικεντρώνουν στην Ευρώπη αφενός για να είναι επικεντρωμένοι εκεί, αφετέρου για να μην δημιουργούν προβλήματα και η να ταράξεις. Σαφώς. Η Αγγλία θα ξανακάνει pivot. Κοιτάξτε, και η λογική του Brexit, της αξιοποίησης μάλλον του Brexit, αυτή είναι. Θα κάνει pivot η Αγγλία στην Ευρώπη κάποια στιγμή. Μην βλέπετε την Αγγλία τώρα έτσι οικονομικά. Η Αγγλία θα ανέβει οικονομικά. Mm. Αυτό να το θυμάστε, είναι δεδομένο. Τώρα κάνουν αυτά που πρέπει, είναι το πικρό ποτήρι. Αλλά βλέπετε ότι έχει αδυνατήσει η Γερμανία. Έτσι, ανεβαίνει η Πολωνία, θα παίξει ρόλο η Πολωνία. Βέβαια. Φτιάχνεται μια νέα αρχιτεκτονική στην Ευρώπη μπροστά στα μάτια μας. Οπότε θέλουν οι Αμερικανοί να μοιράσουν τους ρόλους. Γι' αυτό έχουν κάνει και την AUKUS εκεί πέρα. Έχουν κάνει και το κουαρτέτο με την Ιαπωνία και την Ινδία. Θέλω να πω, δεν μπορεί κανένας πλέον να λέει εγώ κάνω αυτό, εγώ κάνω εκείνο, εγώ. Αρχίζουν και μοιράζουν οι Αμερικανοί. Γιατί δεν θέλουν να ξαναπεράσουν αυτό που τους ήρθε boomerang. Δηλαδή, κάνανε εδώ αρχιφύλακα, να το πούμε σχηματικά, της Ευρώπης στη Γερμανία και μια μέρα η Γερμανία τους είπε, κοιτάξτε να δείτε, γιατί αυτό να ξέρετε είναι το feeling των Γερμανών και τα λένε μεταξύ τους τους Αμερικανούς. Δεν σας λέω κάτι που μου κατεβαίνει. Το ότι δώσατε το σχέδιο Marshall κάποτε ή μας γλιτώσατε αποζημιώσεις. Δεν σας κάνει εσάς ιδιοκτήτες της Ευρώπης. Αν τα σκεφτείτε αυτά με όρους διεθνών σχέσεων, να βάλετε τα γέλια. Οι Αμερικανοί σου λένε τι μπορείς εσύ να κάνεις σε αντίμετρα από αυτά που κάνω εγώ. Και τα είδαμε τελικά και μας πήρε μπάλα όλους. Οι Αμερικανοί πλέον έχουν αρχίσει και λένε ότι
πάμε σε έναν κόσμο που θα υπάρξει ένα confrontation μεταξύ δύο μεγάλων δυνάμεων και δεν μπορούμε να βλέπουμε αυτό το ίξις αφίξις και ότι είμαστε με όλους και από εδώ θα παίρνουμε το αέριο. Δυστυχώς έτσι γίνεται. Πάμε για σκληρά σύνορα. Πολύ σωστά, και για να το τεκμηριώσω, δείτε το στον οικονομικό πίνακα αυτό που λέμε τώρα. Έτσι, mm-hmm. Τώρα μιλάμε για το γεωπολιτικό καθαρά. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχει από παγκοσμιοποίηση? Γιατί πολύ απλά η παγκοσμιοποίηση, αυτή που κάποτε ο αρθρογράφος κύριος Φρίντμαν υμνούσε μαζί με το επιτελείο του Κλίντον και τα λοιπά, ευνόησε την ανάδυση της Κίνας και την εξάρτηση της Δύσης από την Κίνα σε 2002. Γύρισε μπούμεραν, και τώρα αυτό που πρέπει να κάνουν οι Αμερικανοί είναι να συρρυκνώσουν την επιρροή, την εμπορική επιρροή της Κίνας και ανά τον κόσμο. Και αυτό τι σημαίνει? Θέλουν πολιτικές αποκράτη της Ευρώπης, οι οποίες θα είναι ξεκάθαρες. Και αυτές οι κινήσεις που κάνει η Γερμανία μας παίρνει μπάλα όλους. Αυτό είναι το κακό, όσο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ανησύχησα που είδα αυτή τη δήλωση, ότι σας ξαναλέμε, σας προειδοποιούμε να μην ολοκληρώσετε αυτή τη συμφωνία. Μα είναι, γιατί... μου κάνει εντύπωση πάντως η μόνη των Γερμανών. Ενώ είναι προφανές αυτό που λέτε, ότι οι Αμερικανοί ξεκίνησαν τις αποσυνδέσεις ενεργειακά από τη Ρωσία και θέλουν και εμπορικά από την Κίνα. Και ενώ οι Γερμανοί υπέστησαν αυτό που υπέστησαν, έτσι, το σοκ του βίαιου κοψίματος του ομφάλιου ενεργειακού λόρου με την Ρωσία, τώρα επιμένουν στο εμπορικό με την Κίνα. Είναι προφανές ότι θα τους κόψουν και αυτό οι Αμερικανοί. Έχετε δίκιο, και επειδή έχει και η Ελλάδα σχέσεις με την Κίνα, έχει και η Γαλλία. Η Γαλλία, έχω βρει λιμάνια, ας πούμε, γιατί πλέον έχουν αρχίσει, αυτό είναι με τρομάζει, έχουν αρχίσει οι αναλύσεις και έχουν κατεβατά ολόκληρα με αφορμή το Αμβούργο. Είναι η Χαύρη μέσα, στο Ομπόρ και τα λοιπά. Η Ελλάδα όταν έκανε αυτά που έκανε με την Κίνα, τα έκανε γιατί είχαν τη φαϊνή ιδέα οι Γερμανοί να μας βάλουν κάποια δημοσιονομικά προγράμματα, τα λέγανε, τα οποία... αντί να κοιτάνε το πώς η Ελλάδα θα αυξήσει τις επενδύσεις, μας πρόξανε εκεί. Εμείς αναγκαστικά πήγαμε και κάναμε αυτό. Οι Γερμανοί είχαν επιλογές, αλλά το γερμανικό σκεπτικό ήταν Αμερική να μην είναι και ότι άλλο ας είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και για να σας το τεκμηριώσω, μην νομίζουν ότι μιλάμε έτσι συναισθηματικά. Οι Γερμανοί το φέρουν βαρέως, είναι όπως έχουμε εμείς τα τραύματά μας με τους Τούρκους ή οι Τούρκοι με εμάς. Όλες οι χώρες έχουν τραύματα. Φυστά. Οι Γερμανοί δεν λένε να βγάλουν από μέσα τους ότι θεωρούσαν οι Αμερικανοί τη Γερμανία και τις φέρονταν σαν προτεκτοράτο. Όταν το Βερολίνο ήταν σταθμός της CIA για όλη την... Να τα λέμε ξεκάθαρα. Και όταν σταθμεύουν ακόμα γύρω 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες, τι είναι? Ακριβώς. Δεν θέλουν οι Αμερικανοί. Η κυρία Μέρκελ, άμα κάτσετε και διαβάστε, αυτά τα λένε think tanks τώρα, ευρωπαϊκά κιόλας. Η κυρία Μέρκελ χρησιμοποιούσε ως αφορμή την παρουσία του Τραμπ στην Αμερική για να πει ότι δεν χρειαζόμαστε την Αμερική πλέον και πρέπει να κοιτάξουμε προς την Κίνα και τη Ρωσία. Αυτά τα έχει πει επίσημα η Μέρκελ. Τα θυμάμαστε, έχετε δίκιο, το θυμάμαστε. Οπότε χρησιμοποιούν τώρα οι Γερμανοί, ποιο είναι το γερμανικό σκεπτικό, για να μην σας κουράζω. Το γερμανικό σκεπτικό είναι ότι χάσαμε το αντίβαρο της Ρωσίας και πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στην Κίνα, να βρούμε ένα άλλο αντίβαρο. Είναι τρομερό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν γεωπολιτική, αυτό το έχουν σε γεωπολιτικές αιμονές και δεν μπορεί να ανανεώσει την οπτική του παρά τα παθήματα. Το κακό είναι ότι τα παθήματά τους τελικά αφορούν και την υπόλοιπη Ευρώπη κάθε φορά. Τουλάχιστον δύο φορές το έχει πληρώσει όλη η Ευρώπη. Σωστό. Και τώρα, και πάλι. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι όλο αυτό κάποτε κατέληξε στο Πότσνταμ? Θέλω να σας πω ότι αυτό, γι' αυτό λέμε ότι μερικά πράγματα στην ιστορία επαναλαμβάνονται. Και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε, να κοιτάμε ποια λάθη πρέπει να αποφεύγουμε. Ωραία. Θεωρούν αντίβαρο την Κίνα στην Αμερική, λες και είναι θεωρητικά αντίπαλοι με την Αμερική η Γερμανία. Γιατί αντίβαρο ψάχνεις όταν θεωρείς ότι έχεις κάποιον αντίπαλο. Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι δεν έχουν τον ρόλο που διεκδικούν. Ήλπιζαν, πίστευαν και προσδοκούσαν και ήταν βέβαιοι ότι μέσω της οικονομικής ισχύως θα επετύχαναν αυτό που απέτυχαν να κάνουν με δύο παγκοσμίους πολέμους. Και απλά υπολόγισαν για μια φορά χωρίς τους Αμερικανούς. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού, γιατί θέλω να επικεντρώσουμε λίγο μέσα σε αυτό το πλαίσιο στις ειδικότερες εξελίξεις και στις ειδικότερες ευκαιρίες ή επιλογές, αν θέλετε, που ανοίγουν για την Ελλάδα στην περιοχή. Και μετά και την επανάκαμψη του Νετανιάχου. Έχουμε την τριμερή τώρα Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος. Εκεί από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει κινητικότητα και στο είναι θέμα της ΑΟΣ. Είναι η ΑΟΣ που πρέπει να δώσουμε. Είναι η πρώτη φορά που πρέπει. Ναι. Είναι άλλο τι λέγαμε. Είναι τώρα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό οπωσδήποτε. Ωραία. Τα λέμε. Αναμένουμε την τριμερή και τα ανανεώνουμε το ραντεβού για τα ειδικότερα θέματα τα δικά μας την Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δρύβα. Να είστε καλά, κύριε Καλαρίτη. Γεια σας. Αλέξανδρος Δρύβας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση.